Κίνηση αν κληθείτε να καταθέσετε. Έχω εξηγήσει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς προτίθεμαι να κάνω στην περίπτωση που οτιδήποτε από αυτά είναι αληθές. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, το ξεκαθαρίζω. Και δεν πιστεύω ότι είναι, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί οι εισαγγελείς αυτής της χώρας εις γνώσεις τους και μεταδόλου να παραβιάσουν το Σύνταγμα. Επειδή αυτό δεν το πιστεύω, γι' αυτό και δεν πιστεύω σε τίποτα από αυτά τα δημοσιεύματα. Πιστεύω ότι είναι απλώς κυβερνητικές διαρροές για να συνεχίζεται η διαλάσπη. Όπως ξέρετε, κύριε Σκουρή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου και άπειρες αποφάσεις, έχω κρατήσει όλες, ότι το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας ανήκει στα υπουργικά λεγόμενα αδικήματα. Γι' αυτό και όταν είχε πρωτοβγεί η Νοβάτς, αν θυμάστε όλα τα δημοσιεύματα, λέγανε το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας έχει παραγραφεί. Σε αυτήν την άποψη ήρθε η πλειοψηφία της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η δικαιοσύνη να το ερευνήσει. Αυτό που κάναμε με τη λεγόμενη προκαταρκτική Νοβάρθ που ποτέ δεν λειτουργήσε, αν θυμάστε, και τη διαφωνία που είχαμε στη Βουλή. Πράγματι λοιπόν 153 βουλευτές παρούσης πλειοψηφίας είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν το πώς ερμηνεύεται εδώ και 70 χρόνια το ελληνικό Σύνταγμα. Καλώς γνωρίζετε φυσικά ότι μία πλειοψηφία της Βουλής δεν αλλάζει το Σύνταγμα. Γι' αυτό και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ επαναθεωρήσεως του Συντάγματος έχουν προβλέψει τη γραπτή τους πρόταση το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας να εξαιρείται των υπουργικών αδικημάτων. Για να το βάλουν στην πρότασή τους γραπτός, πάνε να πει ότι στην παρούσα συγγραφή του δεν εξαιρείται. Άρα λοιπόν, το να έρθει αντιεισαγγελέας εφετών του Λουπάκη με τους επίκουρους αντιεισαγγελείς Τζούρο και Μανώλη και να πούν αδιαφορώ για το τι λέει 70 χρόνια νομολογία, αδιαφορώ για το τι λέει το Σύνταγμα και συντάσσομαι με την πρόσκαιρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των Σιριζανέλης στη Βουλή, το θεωρώ αδιανόητο. Εάν αυτό συμβεί, οι νομικές ενέργειες είναι συγκεκριμένες. Είναι προσφυγή στο αρμόδιο συμβούλιο του άρθρου 86, διαπίστωση της παραγραφής όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και κατευθείαν μείνει σε κατάξυξη εξουσίας σε όποιον εισαγγελέα βάλει προγράφηση αυτό το πράγμα. Αποκλείω όμως να συμβεί, γιατί αποκλείω να μην ξέρουν οι εισαγγελείς στο Σύνταγμα. Κύριε Γεωργιάδη, πέραν από ότι οι απειλές. Δεν είναι απειλή αυτό, κύριε. Η εφαρμογή του Συντάγματος δεν είναι απειλή, με συγχωρείτε. Όχι. Εγώ στο Σύνταγμα, όπως και εσείς. Κάνω την ερώτηση, μπορεί να βοηθήσει. Όχι, γιατί το διάβασα και στην αυγή και πολύ εκνευρίστηκα. Έκανε πρωτοσέλιδο μετά η αυγή, ο Γεωργιάς απειλή του εισαγγελείς. Και μάλιστα έγραψε η αυγή, είπε δεν τόλμησε να πει ότι λέω λάθος, ότι είναι ντροπή στο Γεωργιάδη να επικαλεί το άρθρο 86, το οποίο ο ίδιος ψήφισε να αλλάξει. Ακούστε λοιπόν πόσο με τρελαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν ήρθε η ασυλία του Καμένου στη Βουλή πριν από 10 μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε να μην έρθει η ασυλία του Καμένου, επικαλούμενο το άρθρο 86. Όταν ήρθε έτοιμα άρθρα ασυλίας για τον Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε να μην έρθει η ασυλία του Πολάκη, επικαλούμενο το άρθρο 86. Όταν ήρθε ασυλία για τον Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε να μην έρθει η ασυλία του Παπά, επικαλούμενο το άρθρο 86. Όλοι αυτοί δεν έχουν ψηφίσει να αλλάξει το άρθρο 86. Έχουν ψηφίσει. Ναι, άρα. Ερώτηση. Δηλαδή ισχύει το άρθρο 86 και τον Παπά, τον Πολάκη και τον Καμένο, δεν ισχύει για μένα. Είναι πολλά ερωτήματα, να σου πω πολλά μηνύματα που λένε εμέσως τι λέτε δηλαδή. Ότι θα επικαλεστείτε άργο να μην ερευνηθεί η παθητική δωροδοκία, φοβάστε κάτι. Βεβαίως, αν το ερευνούν είναι παράνομοι. Βεβαίως, δεν ατηθεί το Σύνταγμα. Ο μόνος τρόπος να ερευνηθεί νομίμως η παθητική δωροδοκία, αν αυτό με ρωτάτε, εγώ έχω ανέβει στο βήμα της Βουλής και έχω πει παρετούμε τις παραγραφές του άρθρου 86. Γιατί το άρθρο 86, την παράγραφο 5, προβλέπει τη διαδικασία μέσω της οποίας παρετείται τις παραγραφές. Και εγώ λέω, Γεωργιάδης, έχω παρετηθεί και ξαναπαρετούμε. Αυτό όμως τι λέει το Σύνταγμα, θα συσταθεί, θα κάνει η Βουλή Προκαταρκτική Επιτροπή, θα με παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο και θα δικαστώ από ειδικό δικαστήριο. Όχι από τον Λουπάκη. Όχι με κρυφή διαδικασία 10 ετών, με γρήγορη διαδικασία 3 μηνών. Καταλάβατε ποια διαφορά. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή το ένα. Το ένα για να καταλάβετε τι είναι. Είναι να μείνουμε 10 χρόνια με διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τα πήρανε ύποψη, τάδε μάρτυρας, η τροχίλα, τη βαλίτσα κτλ. Το άλλο είναι όλα στο φως, δημόσια, να ξέρει ο ελληνικός λαός τι έγινε. Αυτοί δεν επιλέγουν το δημόσιο και το φανερό. Επιλέγουν το κρυφό και το σκιώδες για να κάνουν πολιτικό παιχνίδι. Καταλάβατε. Εγώ παρετούμε τις παραγραφείς. Αλλά παρετούμε τις παραγραφείς όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Είστε όχι σαφείς, όπως θέλω να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε σαφείς στο τι λέτε. Τώρα, θέμα της επικαιρότητας. Να το ξεκαθαρίσω. Το Σύνταγμα της Ελλάδος. Με το παραπάνω θα προλάβουμε να ρωτήσουμε και τα υπόλοιπα. Στο Σύνταγμα της Ελλάδος έχω ορκιστεί υπακοή και εγώ και ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τουλουπάκη και κάθε δημόσιο λειτουργός. Όποιος παραβιάζει το Σύνταγμα είναι προδότης και έχει κάνει κατάσταση εξουσίας. Άρα το Σύνταγμα δεν μπορεί να παραβιαστεί.
Τώρα, σε άλλο θέμα της εβδομάδας. Όταν το αλλάξουμε θα πάμε σε επόμενο. Σε άλλο θέμα της εβδομάδας. Εσείς συμφωνείτε.